δήλωση μια φίλη φιλόσοφη για το αν θα έρθουμε και πότε θα έρθουμε. Λέγαμε, έκλωσε τους φιλόσοφους, ας πούμε και τον άλλον υπόλοιπο περίφυρο που δεν είναι φιλόσοφος. Και γυρνάει και μου λέει η φίλη, με όλους λέει παρομένου, με τους μη φιλόσοφους. Είναι αυτό ακριβώς το πρόβλημα που μας έφερε σήμερα εδώ. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή η κατάσταση να συνεχίσει. Πάρτε για παράδειγμα το εξής, να επισημάνετε. Ακούμε συνέχεια νέα δυσάρεστα, ακούμε νέα για φόρες, για εξολόθρωση κοταβιών και αδέσποτων. Και όλα αυτά τα νέα έρχονται από δήμους που δεν έχουν πρόγραμμα διαχείρισης, στηρώσεων και περίθαλψης των αδέσποτων. Πώς είναι δυνατόν να μην ακούγουμε τέτοια νέα για φόλες από δήμους που έχουν προγράμματα στη Ρώσια και επίδειξη. Δεν ακούσαμε φόλες να πέφτουν στο Δήμο Σικιών ή στην Φιλαδέλφια Νέα Χαλκιδόνα, όπως το λένε κάποιοι στην Αθήνα. Ακούσαμε μόνο Σέρες, Ωραιόκαστρο και τέτοιους δήμους που είναι προσβολή. Η εξολόθρευση μιας ζωής. Έστω και αν είναι με 4 χρόνια. Δεν πάει να είναι ζωή. Η δολοφονία είναι δολοφονία και μάλιστα με εφικτό βασανιστήριο. Δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τον Καβότση, όπως το λένε, ούτε τον Αντιδήμαρχο, τον Αρμόδιο, δεν με ενδιαφέρει. Εξάρτητα και η απουσία του σήμερα κάτι δίνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι γιατί δεν εφαρμόζεται όπως λέει ο νόμος 4039 τρία προγράμματα. Τρεις συμβάσεις πρέπει να υπογράψουν οι δήμοι. Μία σύμβαση με την Ιάντου για τις στηρώσεις. Η δεύτερη σύμβαση για τη φιλοξενία και τη μεταφορά. Πάει μαζί αυτό με τον κύριο Βαλάσκα, όπως λέγεται. Και η τρίτη σύμβαση είναι τη μεταφορά των νεκρών ζώων. Αυτά, αν υπάρξουν, τότε αυτόματα θα λυθεί το πρόβλημα. Πώς θα λυθεί τώρα το πρόβλημα και τελειώνει να μην σας κουράσω. Η εποχή που η φιλόσοφη ήταν κάτι παράξενο και περίεργη τύπη που βγαίνουν νύχτα για να τρέσουν τα ζώα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Σήμερα ένα δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας είναι η φιλόσοφη, το δίνει και η σημερινή συγκέντρωση. Η λύση του προβλήματος είναι χορτασμένα, εμβολιασμένα ζώα και στηρωμένα. Ο πληθυσμός θα είναι διαχειρίσιμος και θα είναι η χαρά στη γειτονιά. Θα είναι η φύλακη στη γειτονιά, θα είναι η φίλη του παιδιών και δεν θα δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Γιατί αυτή είναι και η φύση του σκύλου. Έχουν μια σχέση άνθρωπος και σκύλος χιλιάδες χρόνια. Δεν θα τη χαλάσει η αστυνομοποίηση. Μην συγκρίνουμε την Ελλάδα με τα άλλα κράτη στην Ευρώπη. Αυτή η σχέση, είτε για πόντους είναι μια συντροφιά, είτε μια παραπομπή στην αρχαία που είναι σχέση ανθρώπου με φύση, εμείς εδώ στην Ελλάδα θα τη διατηρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Με στήρωση, με διαχείριση, με εμβολιασμένα και χορτασμένα αδέσποτα, τα οποία δεν θα είναι πρόβλημα, αλλά